Γεια σας, είμαστε εδώ στο κλειστό του Περιστερίου, στον Πόθο, όπου θα παρακολουθήσουμε μπασκετάκι. Είναι λίγα λεπτά μετά τις 10, εδώ που οι τυπικά γηπεδούχοι μπασκετμάνιακς θα αντιμετωπίσουν τους San Antonio Smurfs. Εδώ, Maniacs με το 1, το 15, το 9, το 10 και το 0 από την άλλη πλευρά, 14, 20, 21, 23 και 9. Και πρώτη κατοχή θα είναι για τους Smurfs. Παπα-Κωνσταντίνου θα μπει μέχρι μέσα. Εδώ βρισκόμαστε 2 μέρες από τα Χριστούγεννα. Λίγο κάτι περισσότερο από 24 ώρες. Καθώς πέμπτη τη σημερινή. Ίσως το τελευταίο παιχνίδι για τις δύο ομάδες για τη χρονιά που φεύγει. Θα δούμε. Πρώτο σουτά στο χώρι μπάουντ από το 15. Μια χρονιά που φεύγει, μια καινούργια που έρχεται, να σε ευχηθούμε και χρόνια πολλά. Αλλά όλα στην ώρα, τόσο είναι νωρίς σχετικά ακόμα. Προσωπική ενέργεια, rebound από το 20. Δεν σφυρίζει το foul. Να δούμε την προσπάθεια του Δημητριάδη εδώ. Σουτ μέσα από όσα σαντάει τη λευρά στο χώρι rebound. Εκθετικό το 23. Σε ζώνη βλέπουμε εδώ 2-3. Οι Maniacs, ωραία κίνηση, καλά 2 ποντά το 14. Ο Δήμο Βασίλης ήταν ο σκόρερ. Και έχουμε φάουλ πάνω στο Δημητριάδη. Ο Γκουρογιάννης το έκανε. Εδώ σε man to man, από την πλευρά της Μέρς. Σουδιά 3, ο Κωστόπουλος, άστοχο rebound, 23. Και πάω ο Κωνσταντίνου τώρα θα οργανώσει την επίθεση, αλλά θέλει να παίξει λίγο γρήγορα το παιχνίδι. Ωραία, πάσα έξω, split out, σουδιά 3, άστοχο rebound. Το 0, μακρινό rebound από Σκουλιάν. Θα κατεβάσει και την μπάλα. Πολύ μικρό rotation, μόνο 5 παίκτες είναι εδώ. Δεν υπάρχει καν ρωτήσεις βασικά, μόνο 5 παίκτες για τους Maniacs. Εδώ πόδια έχουμε σε προσπάθεια pick and roll που έγινε. Για να δούμε σε πόσο το γίνει τώρα. Κωστόπουλος δούμε πίσω, άστοχο rebound το 14. Κωστόπουλος, τέλης Κωστόπουλος, στο τελευταίο παιχνίδι πέτυχε 27 πόντους. Να δούμε ωραία κίνηση. Κλέψιμο το 1, Κωστόπουλος, 27 πόντους απέναντι στους Bumps. Ενώ η ομάδα του πέτυχε 54, στους μισούς ακριβώς της ομάδας του. Εδώ πήγαινε πρώτη μια assist, δεν τα καταφέρνουνε, rebound 23. 0-2 είναι ακόμα το σκορ, στα πρώτα 2,5 λεπτά παιχνιδιού. Συνεχίζεται η ζώνη από τους Maniacs, στους για 3 καλά χτυρό πόντου μετά το 21 από Κωνσταντίνου, 0-5. Ωραία, εδώ πέρα κίνηση και έχουμε φάουλ που γίνεται. Φάουλ που γίνεται στην προσπάθεια του Στενάκη. Αναφορά τώρα και Σκουλιάν με την μπάλα στα χέρια, πάσα έξω. Τέλης μέχρι μέσα, άστοχος. Rebound 20. Δύο πολύ καλές ομάδες, δύο πολύ δουλεμένες ομάδες. Από ό,τι φαίνεται με το μικρό δείγμα που πόδι, οι Maniacs βασίζονται κυρίως, λοιπόν τα 15 είχαμε εδώ, κυρίως από τη δημιουργικότητα και στην εκτέλεση του κύριου που έχει την μπάλα τώρα, του τέλη Κωστόπουλου. Ο οποίος σκεφτόσαν κρύος που δεν θέλει να βρει το σούς πατέλης για τρεις πατώντας, όπως και για δύο πατώντας γραμμή. Ασίστ από ένα, καλά από 9. Πατώντας γραμμή για 2. Πλησιάζουμε κοντά στα μισά της πρώτης περίοδου. Στους για 3 άστοχο, rebound το 9. Αφήνουμε το shooting Maniacs. Απ' την άλλη πλευρά το man to man. Πάμε σε μια μεικτή ζώνη. Ωραία κίνηση, καλά 2 από τον Κωστόπουλο στο 1.
Είναι μόνος του όλο το διάδρομο που κυβώθηκε. Και από τη γραμμή των βολών με ένα φλότερ έψωσε από την άλλη πλευρά. Γουρογιάννης θέλει να παίξει αυτός γρήγορα. Κατοχή για Maniacs. Ωραία εδώ Δημητριάδης, πήγε πέρα στα 6, μην πάσα κλέβει το 9 Γουρογιάννης. Απίστευτη σκέψη του Δημητριάδη. Τώρα εδώ, φτάνω και στον ύπνο, κλέβει το Στενάκη στο 15 και γρήγορα 3-1 σε εκνηδιασμός. Η σκουλιά, εύκολο λέει, καλά 2 κοντά το 1 στα 12 και προβάδισμα 6-5 για τους Maniacs. Μάλιστα. 2-3 συνεχίζει τη ζώνη. Και έχουμε φάουλ, σκουλιά είναι το πρώτο που κάνει σήμερα. Πρώτη αλλαγή μέσα στο 15-6-20 για τους Mavs. Γιονυσόπουλος μπαίνει μέσα. Να δούμε πάλι πως παιχνίδι. Πάλι πάση στη γωνία. Σουτιά 2 με άμυνα. Ας το χώρι, επιθετικό rebound το 14. Και καλάθι, όχι. Ας το χέρι, πάλι επιθετικό rebound ο ίδιος. Πάλι άστοχο. Και κατοχή για Smurfs. Ο Λουμαγγίλης πήρε 2 rebound εδώ. Αλλά ο Κωνσταντίνου για 3. Μέσα και αυτό rebound, συγγνώμη, είναι τρίποντο 21. Το 6 μπροστά η Smurfs. Άνοιξε λίγο το παιχνίδι στην τελευταία 2 λεπτά. Όπως και έπρεπε. Αλλαγή στα μαρκαρίσματα. Λίγο χρόνο για σου τι είχανε, προσπαθούν να μπουν κατά μέσα τώρα. Πάνε ωραία τη ζώνη, Κωστόπουλος ελεύθερος για 3. Καταβλό, ναι, καλά το 1, ασίστ από το 0. Κωστόπουλος, τον ήθελε τύχη εδώ. 9-8. Τώρα πάνε σε πιεστική άμυνα. Και με κλέψουν τον Δημητριάδη το 10, μάλιστα. Περιμένουν τον Κωστόπουλο, ο οποίος θα βρει λίγο χώρο και θα ηρεμήσει το παιχνίδι. Θα πάνε σε επίθεση τώρα οι Maniacs. Κοιτάει το screen, αλλαγές σε όλα τα μαρκαρίσματα. Κωστόπουλος για 3 και αυτό. Άστοχο. Ριμπάουντ το 15 και θέλουν να βγάλουν εκδιασμό. 2-3 ήταν. Ωραία άμυνα του Κωστόπουλου. Ριμπάουντ το 0. Πολύ ωραία άμυνα. Πάμε στην άμυνα. Ο Διονυσόπουλος μετέφτηκε. Να δούμε, Δημητριάδης έχει χώρο, σουτάρει, άστοχο, rebound το 14. Να δούμε τώρα, Παπακοσταντίνου, πάσα έξω, σουτιά 3, άστοχο, rebound το 1 και γρήγορα κατάσταση συνδυασμού έχουμε εδώ, καθώς είναι 2-2 και ηρεμεί ο Δημητριάδης. Στενάκης. Τρίποντο. Αστοχή, rebound το 14. Και γρήγορα πάλι μπροστά τώρα, θέλω να βγουν οι Smurfs. Ωραία πάσα μέσα. Αστοχό και rebound το 15. Κωστόπουλος πάλι. Πάσα έξω, γωνία. Βασικά δεν είναι γωνία, φτερό. Πάλι Δημητριάδης, τώρα πολύ μακριά με πολύ καμπύλη. Κακό σουτ, πολύ κακό σουτ, rebound εφικτό το 10. Δημητριάδης, πάσα έξω. Για 3, καλάθι 3 πόντων. Πατέλης, ασίστε εδώ από το 15. Από το 10, συγγνώμη, τρίποντα από το 9. Συν 4 για τους Maniacs. Εδώ έχουν κάνει ένα φάουλ και τους συμφέρει αυτό. Πάμε στο 2 για 3, το τρίτο δικό του. Τρίποντα το 21, 9 πόντους ήδη έχει ο Κωνσταντίνου που πάει σχεδόν μόνος του τους Mavs σήμερα. 2 λεπτά για το τέλος πρώτης περίοδου. Για να δούμε, πάνε για το επικέντρο εδώ. Κατοχή για Maniacs. Για να δούμε, Δημητριάδης η αναφορά σου, μέσα απόσταση. Καλά, 2 πόντων το 9 στο 1. 5 σέρι πόντι λοιπόν εδώ από τον Πατέλη.
14-11 ο Κωνσταντίνου, split out, έξτρα πάσα, δεν βρίσκουν το δεύτερο σουτ. Προσπαθούν με κάποιο σκάλα, η οποία όμως δεν έχει πάσα μέσα, σπάω στη ζώνη, αλλά εδώ κοινό από Κωνσταντίνου, 21, τρίποντα ασίστ από το 9, τέταρτο δικό του, μάλιστα. 14-12 από τους Κωνσταντίνου. Είναι εκπληκτικός μέχρι στιγμής, αλλά δεν ξέρω αν θα μπορεί να το κάνω όλο το βράδυ αυτό. Κωστόπουλος που έχει ξεκινήσει άστοχα είναι. Έξω από τα 6.75 βέβαια. Δημητριάδης, ούτε μέσα από σας πάρει λεπτό τρίποντα άστοχο. Λιμπάνω το 9. Και γρήγορα εφηδιασμό, θέλουν εδώ να βγάλουν οι Spurs. Μέχρι μέσα. Σουτ μέσα απόστασης, άστοχο. Λιμπάνω το 10. Πέφτουν κάτω δύο παίκτες. Βελάκι. Και κατοχή νομίζω είναι για Maniax. Και κατοχή είναι για Maniax, ναι. Αλλαγή τώρα έξω το 23 μέσα το 3. Πρώτη εμφάνιση λοιπόν στο παιχνίδι και για τον Καλαϊτσόγλου. Πώς παιχνίδι τώρα, Στενάκης. Ωραία κίνηση, καλά, 2 πόντα από το 15 από το 10. Πολύ ωραίο και ορθολογικό παιχνίδι του Μάνιαξ ορισμένες φορές. Εδώ συνεχίζει τη ζώνη βέβαια. Αν και νομίζω να μου πάνε του Μάνι πάνω στον Κωνσταντίνου, είναι η καλύτερη επιλογή. Ας το χώρι bound εδώ από το 10. Να δούμε Κωστόπουλος, θα βγάλει πληθυσμό. Θα μπει μέχρι μέσα, 5, εκπληκτική πάσα, απίστευτη. Στον Στενάκη, καλά στο 15 από το 1, εκπληκτική no look pass. Συν 3. Για τους Maniacs. 6 δεύτερα για το τέλος πρώτης περίοδου. Καλά η Τσόγλου, θα κερδίσει το φάουλ και... Με 100, ή δύο βολές να δούμε. Δύο βολές για το 3 λοιπόν. Συγγνώμη, 3 δευτερόλεπτα για το φινάλι, 3,4. Μπορεί να μειώσει το πλην 1. Πρώτη βολή είναι έξω. Και δεύτερη έξω. Εκθετικό λοιπόν από το 14. Τρίποντο. Δεν μέτραγε. 17-14 τέλος πρώτης περίοδου για τους Maniacs. Επιστρέφουμε σε λίγο την δεύτερη. Επιστρέφουμε εδώ, η δεύτερη περίοδο. Αλλά οι ομάδες οι δύο μπήκαν στον αγωνιστικό χώρο και ο διαιτητής ξανά είναι στον πάγκο. Άρα επιστρέφουμε σε λίγο. Ξανά. Επιστρέψαμε με λίγα δευτερόλεπτα καθυστέρηση. Κλασική πεντάδα για τους Maniacs, καθώς είναι μόνο πεντάτομα στο rotation. Από την άλλη πλευρά θα δούμε στο γήπεδο το 15, το 14, το 3, το 21 και το 8. Κάτω είναι για τους Mavs. 17-14 λοιπόν. Η Μάνια εξεφανώς καλύτερη, από την άλλη πλευρά είχαν δαιμονισμένο από Κωνσταντίνους Μέρφς, ο οποίος με 12 πόντους και 4 τρίποντα κατάφερε να δώσει το προβάδισμα στο... συγγνώμη, το σκορ στην ομάδα του Κωνσταντίνου. Θα το πάρει και αυτό, όχι, πάσα έξω, σου διά 3, μέσα και αυτό, άσχετα από 21, καλά στο 15. Πολύ καλή έξω τα 6.75 Μέρφς σήμερα. Πολύ καλό περιφερειακό σουτ. Εκπληκτική πάσα του Κωστόπουλου και έχουμε φάουλ. Γίνεται πάνω στο Δημητριάδη, φάουλ πάνω καλά η Τζόγλου. Να δούμε. Πάσα έξω. Γωνία τώρα, Κωστόπουλος για 3. Η αναπάντηση όχι. Λιμπάνω τα 14. Ναι, καλά σήμερα ο Κωστόπουλος μέχρι στιγμής. Το θέμα του σουτ βέβαια. Σκορ. Καλαϊτζόγλου. Πάσαβα έξω. Δια 3. Ας το πω αυτή τη φορά. Θετικό rebound το 8 μάλιστα. Από Κωνσταντίνου. Ο οποίος πρέπει να μαρκάρετε καλύτερα. Καλαϊτζόγλου με λίγο χώρο για 3 και αυτό. Ας το πω rebound το 9. Μάλιστα. Κωστόπουλος προσπαθεί να μπει μέχρι μέσα, πετάει την μπάλα στον αέρα, στο χωριμπάουντ το 15.
Διαχνιδιασμός θέλει να βγει εδώ. Βγαίνει, βγαίνει και καλά δύο πόντων. Πήρε όλο το γήπεδο λοιπόν εδώ ο Διονυσόπουλος και σκόραρε 19-17 προβάδισμα για τους Μέρς. Ωραίο παιχνίδι παρακολουθούμε μέχρι στιγμής. Θέλεμε ότι έχει και τρομερά υψηλό σκόρ, αλλά οι δύο ομάδες δεν μπορούν να ξεφύγουν μια από την άλλη. Κλέψιμο εδώ, κλέψιμο από το 8 μάλιστα. Και Καλαϊτζόγλου θέλει να δημιουργήσει τώρα μια σετ επίθεση για την ομάδα του. Να δούμε, Διονυσόπουλος, Καλαϊτζόγλου από μέσα, φλότερ. Το φοβήθηκε, με την πάνω το 9. Ωραία, πάσα το Κωστόπουλο μπροστά, Πισκουλιάν. Κάνει την κατοχή, όχι. Τι βγήκε εδώ, καλά δύο ποντών από το 10 και ασίστ, ναι, ασίστ από το 0. Μάλιστα. 19 όλα. Σαγωνία. Κλέψιμο το 9. Και πλημμυριασμός τώρα. Να δούμε. Πάσα έξω. Κωστόπουλος πάλι με την παράστα χέρια. Πατέλης. Του δια 3, με πολύ καμπύλη, άστοχο. Rebound, αμυντικό το 14. Μάλιστα. Διονυσόπουλος περνάει εκπληκτικά, πάσα μέσα. Πάσα πάλι έξω, Διονυσόπουλος. Παύλο Κωνσταντίνου για το 5ο. Άστοχος αυτή τη φορά, rebound το 9. Κωστόπουλος. Θα πάει στον A-up, καλά, 2 πόντα από το 1. Μάλιστα. Ο Κωνσταντίνου θέλει να βγάλει πλημμυριασμό. Δεν τα καταφέρνει. Θα ξαναμπεί μέσα. Μένει στον αέρα. Πάσα έξω. Ηρέμησε. Αλλά η Τζόκλου τώρα με την πάρα στα χέρια. Προσπαθούν να πάνε στο post. Διατρίζει ο Νησόπουλος. Κακό rebound. Από το 9. Και φάουλ. Φτάνει γρήγορα γρήγορα ο Κωνσταντίνου. Ο οποίος βγαίνει έξω. Βγαίνει 21-50-20. Όχι, έχουμε time out. 21-19 υπερταφάνεια. 6-26 για το τέλος του ημιχρόνου. Επιστρέφουμε σε λίγο. Τρέφουμε για τη συνέχεια του πρώτου μηχρόνου, εδώ που οι Μανέξ προηγούνται με 21-19. Και ένα ωραίο παιχνίδι μέχρι στιγμής. Μάλιστα, για να δούμε. Στόπουλος, οργανώνει σταθερά. Βρήκε σούτ, μάλιστα, μόνος του. Αστοχή και εδώ όμως, rebound 9. Έχει συλλοχάσει λίγο το μυαλό του τώρα με τα σουτ. Μετά το ημίχρονο επέκρινε να κάτσει να σκεφτεί, να το βρει. Καλαϊτζόγλου, που είσαι και λίγο χώρο εδώ. Σουτ για 3. Κακό rebound το 9. Αλλιοκοστόπουλος. Και είναι μία Στενάκης. Ο οποίος θα αποστάρει, πάσα στον Κωστόπουλο. Πάσα έξω για 3. Μέσα, ασύστ από το 1, καλά το 9. 20. Α, συγγνώμη, ήταν για 2, πάταγε. 23-19 συν 4 ξανά για τους Maniacs. Που μέχρι εκεί το έχουν φτάσει, δεν μπορούμε παραπάνω. Να δούμε, Καλαϊτζόγλου. Θα μπει μέχρι μέσα. Φλότερ. Κακό, rebound το 0 στο 9. Μάλιστα. Κωστόπουλος. Θα μπει μέχρι μέσα. Καλάθι και φάουλα. Απίστευτος Κωστόπουλος εδώ το 1. Απίστευτος. Έκανε τη reverse. Μπήκε κατά μέσα και πέφτοντας σούταρε. Έχουμε ένα τραυματισμό εδώ. Μικρό βέβαια. Του Νίκα. Ο οποίος αποχωρεί και μπαίνει θέση στο 15, ο Διονυσόπουλος. Να δούμε, περιμένουμε για την συμπληρωματική βολή του Κωστόπουλου. Και πέρα και αυτή μέσα. Να είναι 25-19, συν 6. Είναι 7 νομίζω, συγγνώμη. 26-19, ναι. Σου διατρεις τώρα. Άστοχο, τελικό rebound 9. Γουρογιάννης στο χείρι, rebound 20.
Ωραία κίνηση, βήμα πίσω, κουράστηκε τον αέρα μάλλον. Εξαιρετικό λοιπόν το 9. Και έχουμε δύο βολές για το 9, μετά από φάουλ που κάνει ο Πατέλης. 4.55 για το τέλος του μηχρόνου. Έξω η πρώτη. Μέσα η δεύτερη. 26-20 μειώνεις 6 τώρα. Με μία στις δύο βολές εδώ ο Μπουρογιάννης. Να δούμε σκυλιά. Πασά έξω ο Κωστόπουλος. Παίρνει το screen. Αδύνατη πλευρά. Εσωτερική. Καλά, δύο πόντου από το 9 στα το 1. Εκπληκτική φάση. Και έχουμε time out. 28-20 λοιπόν. 4:32 το τέλος του ημιχρόνου. Υπέρ των Μάνια. Επιστρέφουμε σε λίγο. Επιστρέφουμε εδώ για τη συνέχεια του πρώτου ημιχρόνου. 15-3, 9-20-23 από την πλευρά των Σμέρφ. Από την άλλη πλευρά, συγγνώμη, είναι η γνωστή πεντάδα. Σμέρφ, οι οποίοι τώρα έχουν ένα μείον 8 εδώ, πρέπει να διαχειριστούν. Να δούμε το small ball και τα τρίποντα κράτησαν την πρώτη περίοδο. Και από ό,τι φαίνεται είναι λάθος ο πλήγος να συνεχίσουν. Κωστόπουλος εδώ. Εκπληκτική πάση στο Δημητριάδη. Εκπληκτικό κόψιμο ψηλά. Απίστευτο από τον Μαντρώνη. Ο Δημητριάδης πήγε πολύ χαλαρά στο διάπ εδώ. Να δούμε τον Κωστόπουλος τώρα. Πολύ όμορφη πάσα. Πατέλης. Είναι μία Δημητριάδη. Σου πνέσαι από στο τελευταίο δευτερόλεπτο άστοχο. Rebound το 20. Rebound το 20 και τώρα set επίθεση για τους Μέρφ, οι οποίοι έχουν άλλη μία και να μειώσουν. Για να δούμε. Πάσα έξω. Σου για 3. Άστοχο γι' αυτό. Επιθετικό rebound το 9. Γκουρογιάννη. Θα μπει μέχρι μέσα στο χείρι, πάνω το 9 τώρα. Κωστόπουλος για άλλη μια φορά θέλει να τρέξει. Και έχουμε φάουλ που γίνεται πάνω του. Επιστρέφω ο Κωνσταντίνου μέσα το 21-63. 3-20 για το φινάλι της δεύτερης περίοδου. Πάρει τις αγνές αλλαγές, θα περάσει μια εκπληκτική πάσα, αλλά δεν γίνεται, κλέβει το 20. Διονυσόπουλος. Και έχουμε φάουλ εδώ, συγγνώμη, λάθος εδώ. Για τον Διονυσόπουλο. Παραμένει το συν 8, είναι αρκετή ώρα έτσι. Κατάσταση στο παιχνίδι. Κωστόπουλος ξανά. Αμυντικό φάουλ. Έχουμε αλλαγή τώρα. 6 το 20 μέσα στο 15-4. Επιστροφή λοιπόν στο παιχνίδι για τον Δημο Βασίλη. Δύο βολές για τον Κωστόπουλο το 1. Καθώς συμπλήρωσαν τα 5 ομαδικά οι Σμέρφ. Μέσα η πρώτη. Για να δούμε. Στην 9 μπορεί να πάει σε διψήφιο αριθμό διαφορά. Όπως δεν γίνεται όμως. Rebound το 9 και έχουμε εφηδιασμό τώρα. Ωραία πάσα μέσα. Χάνεται η κατοχή ξανά για τους Μέρς. Είναι πολύ διαστημή στην επίδεση. Κωστόπουλος εδώ. Και έχουμε φάουλ στο κέντρο του γηπέδου από τον Δημο Βασίλη. Και έχουμε δύο βολές τώρα για τον Κωστόπουλο με το 1. Δεν, νομίζω ότι κατάλαβα ότι έχουν πάει πέντε ομαδικά Σμέρφ. Εδώ είναι ο Βασίλης, υποθέσεις σε λάθος. Μεσή πρώτη από τον Κωστόπουλο, το 1. Συν 10. Μέσα και δεύτερη. Δεν είναι 20 το σκορ. Πάσα μέσα, Δημο Βασίλης κάτω του Στεφάνη. Κόβεται, αλλά έχουμε φάουλ. Και δύο βολές για 14, φάουλ που κάνει ο Πατέλης. Λίγο γρήγορα μπορεί να πέσει και φορά κάτω του φύγα ξανά. Με δύο βολές τώρα του 14.
Λέει πρώτη έξω. Η δεύτερη είναι μέσα, 31-21. Μάλιστα. Να δούμε εδώ ο Κωστόπουλος στην μπάλα στα χέρια. Πάρει το screen. Πάσα έξω, Δημητριάδης για 2 μέσα. Καλά το 10, σύντα το 1. 2 λεπτά για το φινάλε. Να δούμε, πάσα απέναντι τώρα, προσπίση. Λότερο από τα δύο αστοχή, επιθετικό λιμάνο 23, σουτ μέσα απόστασης, καλά 2 πόντων. Έχουμε άλλο ένα time out, 33-23, 1-45 για το τέλος της δεύτερης περίοδου, επιστρέφουμε σε λίγο. Επιστρέφουμε εδώ για το τελευταίο 1-45 το πρώτο μηχρόνο, 33-23 υπέρ των Maniacs 2 το παιχνίδι. Μετά το time out λοιπόν, οι δύο παιδιάς είναι ίδιες. Στον αγωνιστικό χώρο οι Maniacs πιθανόν εγώ ότι θέλουν να κρατήσουν αυτό το συν 10 που υπάρχει. Για να δούμε. Ο Στόπουλος θα μπει μέχρι μέσα, πάσα 6-0 έξω. Δημητριάδης για 2. Άστοχο, rebound το 8. Και να δούμε, θέλουν να βγάλουν τώρα κάποιον εφηδιασμό εδώ. Πάσα 6 ο Διονυσόπουλος. Ηρεμούν το παιχνίδι τώρα, Δημο Βασίλης. Πάσα έξω. 2-3. Άστοχο rebound το 15. Και ηρεμεί εδώ ο Κωστόπουλος. Και θα πάει σε σετ επίθεση. Μπήκαμε στο τελευταίο λεπτό του πρώτου ημιχρόνου. Κωστόπουλος τώρα θα πάρει το τρίποντο. Ούτε τώρα. Επιθετικό rebound το 15. Εκπληκτικά. Και καλά 2 πόντων ο Στενάκης. Σηκώθηκε πάρα πολύ ψηλά. Μάλιστα. 35-23 το σκορ. Να δούμε, ωραία να λέγει την μπάλα. Σουτ μέσα απόστασης. Άστοχο rebound το 9. Και μια ολόκληρη επίθεση στα χέρια των Maniacs. Να πάνε διαφορά παραπάνω από τους 12. Λογικά την πάρει ο Κωστόπουλος, είναι 6 τα χέρια του τώρα την μπάλα. Είναι άστοχος, νομίζω έχει 0 στα 5, 0 στα 6 τρίποντα. Ωραία φάση εδώ, σουτ 2 πόντο Δημητριάδης, άστοχο. Θετικό rebound στα 2 δευτερόλεπτα, κατοχή για Smers. Όμως για να δούμε 2 δευτερόλεπτα στα χέρια του Smers. Για να δούμε εδώ Αυξαδίνου. Τέλος εδώ. Τέλος πρώτο μηχρόνο, 35-23 υπέρ των Maniacs. Επιστρέφουμε σε λίγο το δεύτερο μηχρόνο. Αυτό το πάθος για σπορ δεν το καταλαβαίνουμε όλοι. Εμείς το καταλαβαίνουμε. Έχουμε το ίδιο πάθος. Intersport. Επιστρέψαμε εδώ, μόλις ξεκίνησε το δεύτερο ημίχρονο, εδώ που η Maniacs προηγούνται 35-23, 14-21, 2-9 και 15 η πεντάδα που έχουν οι Smurfs, το 15 περισσότερο το rebound, κιόλας. Θέλω να γυρίσει το παιχνίδι γρήγορα, να δούμε, ας απέναντι από Κωνσταντίνου.
Ωραία κίνηση εδώ, αστοχό, rebound το 1. Και τρέχει τώρα ο Κωστόπουλος με τον Νίκα να τον καταδοκεί. Να τον καταδιώξει, συγγνώμη. Να δούμε, 35-23. Κωστόπουλος, προς αγωνία. Δημητριάδης, το σκέφτεται, δεν το παίρνει. Θα το πάρει τώρα, μετά από τρίπλα. Άστοχο, rebound το 14. Εδώ οι Σμέρς θέλουν να τρέξουν λίγο, να πιέσουν, να μαζέψουν όσο μπορούν τη διαφορά. Ως θα κλέψουν το παιχνίδι την περίοδο. Ωραία, ένα αλλαγή της μπάλας εδώ, Κωνσταντίνου. Με 8 το διαβολή στο ρολόι, μπαίνει μέχρι μέσα, πάσα έξω. Διονυσόπουλος προς ποιήση. Και το τέλος, φλότερ. Άστοχο και έχουμε rebound από το 10. Συγγνώμη, ήταν ο Διονυσόπουλος όπως ήταν, ναι. Κωνσταντίνου τώρα με την μπάλα στα χέρια. Πώς παιχνίδι. Ωραία κίνηση, άστοχο rebound το 21 από Κωνσταντίνου. Θέλει να φύγει μπροστά, πάσα έξω. Στα χέρια του Νίκα. Πάλι πάσα. Διονυσόπουλος δεν το παίρνει ούτε τώρα. Δήμο Βασίλη στο post. Έξτρα πάσα στον Νίκα, ο οποίος χάνει προστεκμένη μπάλα. Αστοχή και τις δύο βολές στο 2. Τώρα δύο βολές. Έξι πρώτη. Έξω και δεύτερη λοιπόν, το 15. Τώρα το αποτέλεσμα είναι όπως μένει, 35-23. Σταθερά στα χέρια του Κωστόπουλου, μπάλα για τους Μάνια. Πασαγωνία τώρα. Ξενάκης, κάνει βήματα. Μάλιστα. Καλοξαντίνου, πάσα έξω. Δεν ήταν καλή, αλλά φτάνει στα χέρια του... Όχι του Δημοβασίλη, συγγνώμη. Ω, ξέχασα το όνομα, συγγνώμη. Αυτά για να φτάσει το τρίποδο του Κωνσταντίνου, το πέμπτο δικό του, καλά στο 21 στις 9. Διονυσόπουλος είναι ο άνθρωπος, έτσι τον λένε. Πέμπτη στις 9 η διαφορά, σε μονοψήφιο αριθμό μετά από ώρα. Κωνσταντίνου για την απάντηση, δεν την κάνει, δεν την κλείνει. Rebound το 15 και φεύγει σε εκμηδιασμό τώρα. Διονυσόπουλος. Α, ο Κωνσταντίνου. Θα πάρει το screen. Διονυσόπουλος πάλι, θα το πάρει. Θα αυστοχίσει, εφαιρετικό rebound το 2. Πάλι στα χέρια του Διονυσόπουλη μπάλα. Δήμο Βασίλης εδώ, καλά 2 πάντα το 14. Στο οποίο είναι 7 το παιχνίδι. Να δούμε. Συγγνώμη. Περάσα και την Κωνσταντίνου μπάλα. Ωραία φάση εδώ, ωραία προσποίηση, απίστευτη. Στην μέση απόστασης, άστοχο rebound το 9. Και έχουμε αντιαθλητικό φάουλ που κάνει ο Δημητριάδης. Μάλιστα. Αντιαθλητικό που κάνει ο Δημητριάδης και δείχνει να πονάει Κουντόπουλος. Συγγνώμη, ο Κουρογιάννης παίρνει τα ονόματα. Δύο βολές τώρα για το 9 και κατοχή για τους Μέρς, με οποίο μπορεί να μειώσει και στους 5 ακόμα με τις βολές. Πρώτη είναι μέσα. Και δεύτερη μέσα. Πλην 5 τώρα, από το πλην 12. Ένα σερί 7-0.
ανάσα. Στους Μέρφς, εδώ παραλίγο κλέψιμο. Κατοχή όμως, ναι, ναι, για Μάνιαξ. Τα χέρια του Γιονυσόπουλου την μπάλα. Να δούμε. Έχουν κολλήσει. Ωραία, φάση άστοχο. Rebound το 9. Τεχνιδιασμός εδώ, ο Γκουρογιάννης. Πάσα έξω από τον Κωνσταντίνου. Κλέψιμο. Ο Πατέλης, αλλά κάνει πόδι. Και 50 για το τέλος τρίτης περίοδου. Λεφτά από Κωνσταντίνου, πώς παιχνίδι, Νίκας. Κλέψιμο. Εκπληκτικό εδώ, Κωστόπουλος το 1. Μια πάσα λίγο λάθος εδώ, αλλά τη σπουλιά τη σώζει. Πώς παιχνίδι τώρα. Πόδια. Τρεις μέσα μετά από πολλή ώρα το ένα Κωστόπουλος. Τι πάει τη στιγμή που έπρεπε. Συν 8 ξανά. Μάλιστα. Πώς το εγνύει τώρα. Νίκας, άστοχος. Rebound επίσης το 14. Και άστοχο και εδώ. Τώρα πολύ ψηλά ο Πατέλης στο 9. Μπαίνει μέχρι μέσα. Καλά, δύο πόντων. Πήρε όλο το γήπεδο, πάει στο συν 10 ξανά η διαφορά. Είχε πέσει στο πλην 5. Αλλά με δύο γρήγορα καλάθια, ένα του Κωστόπουλου και του Πατέλη. Πάλι συν 10. Και αυτό από την αρχή. Πάσα έξω. Κλέψιμο. Εδώ Δημητριάδης το 10, ο οποίος τριαμεί και το παιχνίδι. Για να δούμε. Μέχρι μέσα αλλάγει χέριο στον αέρα. Εκπληκτικό καλάθι. Το 1, Κωστόπουλος. Συν 12 ξανά, 42-30. Ένα σερί 7-0, απάντηση. 4-20 για το φινάλι τρίτης περίοδου. Στρέφουμε για τη συνέχεια τρίτης περίοδου. 42-30, πάλι Maniacs. Μπάσκετ Maniacs. Πήραν διαφορά των 12 πόντων που είχαν χάσει προς την Μίρκα, τους είχε πέσει στο πλήν 5 το παιχνίδι. Πάω ο Κωνσταντίνου ελεύθερος για το έκτο δικό του άστοχο. Ριμπάνω το 10, μάλιστα. Και εδώ τώρα ο Κωστόπουλος ξανά, ο οποίος έχει βρει το χέρι του, έχει ξεσταθεί. Ηρεμεί το παιχνίδι. Παίρνει το screen, μπαίνει μέχρι μέσα, παίρνει όλο τον διάδρομο, αφήνει την μπάλα άστοχο. Ριμπάνω το 15. Στου δια 3, μέσα, τρίποντα από το 10, στις 15. Μάλιστα Δημητριάδης, πάει στη διαφορά στο υψηλότερο σημείο της ημέρα, στο συν 15, 45-30. Οι Maniacs δείχνουν να ελέγχουν απόλυτα το ρυθμό του παιχνιδιού, καθώς και κλέβει εδώ στο 0 ο Πισκουλιάν και έχουμε αντιαθλητικό φάουλ που κάνε ο Κωνσταντίνου, δύο βολές για το 0% για τους Maniacs, κατά την άλλη αλλαγή. Μέσα εδώ το 3-6 το 15. Δούμε τώρα δύο βολές για το Μισκουλιάν, το 0. Έξω η πρώτη. Να δούμε. Έξω η δεύτερη. Μένει όσο έχει διαφορά, αλλά η κατοχή είναι για τους Maniacs. Να δούμε. Κωστόπουλος θα το πάρει από τα 8 μέτρα. Τρίποντο από το 1, από τα 8 μέτρα ο Κωστόπουλος. Στους 18 και διαφορά ξαναχάνεται. Και κλέψαμε τον Δημητριάδη εδώ το 10. Ο οποίος σώζει και την κατοχή. Και έχουμε άλλο ένα φάουλ που γίνεται πάνω στον Πισκουλιάρ.
Δείχνει να πονάει εδώ ο Δημητριάδης στο πόδι. Καλά είναι, ότι βλέπουμε κατοχή απ' έξω για τους Maniacs. Σκλήρι είναι λίγο το παιχνίδι. 2:59, 3 λεπτά δηλαδή, για το τέλος της τρίτης περίοδου. Για να δούμε. Δημητριάδης. Ωραία πάσα μέσα και έχουμε 3 δευτερόλεπτα. Από το στενάκι. Μάλιστα. Ο Κωνσταντίνο εδώ μέχρι μέσα. Φλότερ, άστοχο. Rebound το 10. Να δούμε. Σιγά-σιγά και αρχίσει να χάνει τη διαφορά για τους Μέρς. Να δούμε, Δημητριάδης, ηρεμή. Και έχουμε ελεύθερο σουτ για τρεις, ο Παρτέλης, άστοχο. Rebound 21. Και πιέζουμε ψηλά και οι Maniacs, δεν ξέρω αν δείξουν έχουν λόγο. Θα βρουν τρίποντο. Στο οποίο είναι άστοχο, rebound 1. Κωστόπουλος, γρήγορα γρήγορα. Σκουλιάν, περνάει στην δική πάσα και είναι μία Δημητριάδης εδώ. Μάλιστα. 1:50 για το τέλος της περίοδου όλα αυτά. Έχει πάνω να περάσει η κλειδική πάσα, κλείνει το 2 όμως. Κλείνει το 2 και έχουμε βήματα. Μάλιστα τον Καλαϊτζόγλου. Σε μία μοναδική ευκαιρία να μειωθεί η διαφορά και αλλαγή τώρα. Μέσα το 8 έξω. Το 2. 1:40 για το τέλος της τρίτης περίοδου. 48-30. Προς τη στιγμή είναι με ένα μικρό σερί 7-0, είχαμε μειώσει τους 5 τις μέρες, αλλά μετά πήρε θέση ο Κωστόπουλος. Ωραία κίνηση, Μπισκουλιάν, καλά, 2 κοντά, το 0-6 στο 9. Συν 20 για πρώτη φορά. Η διαφορά έχει αρχίσει να φέρει τη θέση του Τριάμπου. Ως παιχνίδι, άστοχο, rebound το 9. Μάλιστα. Κωστόπουλος για 3. Άστοχο αυτή τη φορά, rebound το 8. Και έχουμε φάουλ που κάνει ο Πατέλης. Άσκοπο φάουλ. Μάλιστα. 50-30 λοιπόν, κατοχή απ' έξω για τους Μέρφς. 1:4 για το φινάλι της τρίτης περίοδου. Σου δια 3. Άστοχο, rebound το 3. Και έχουμε κλέψιμο, όχι. Σωστή κατοχή από Κωνσταντίνου. Έξτρα πάσα, καλά 2 πόντρα, 23, 21. Θα σίγουρα κρίνει το στόχο μπάλα όμως. Ο οποίος έχει κατεβάσει χωρίς πρόβλημα. Πάλι αυτός με την μπάλα στα χέρια με 12 δευτερόλεπτα για την επίθεση. Δημητριάδης περνάει κλειστική πάσα από Σκουλιάν. Πάσα έξω, κλέψαν το 23. Να δούμε. Θα σωστάρει, όχι. Είναι μου, πάω ξαδίνουμε την μπάλα στα χέρια. Όλη η επίθεση λοιπόν είναι για τους Μέρφς. Τελευταία της τρίτης περίοδου. Σου για 3. Μέσα. Καλά θα το 20-21. Τέλος της τρίτης περίοδου 50-35. Μειώθηκε στο 15 διαφορά. Επιστρέφουμε σε λίγο η τέταρτη που οι Μέρφς καλούνται να βγάλουν μια αντίδραση σε αυτό το πλήν 15. Επιστρέφουμε σε λίγο. Επιστρέφουμε για την τέταρτη και τελευταία περίοδο. Εδώ που οι Maniacs προηγούνται με 5-35, 1-15, το οποίο μοιάζει ασφαλές αυτή τη στιγμή. Βάσει εικόνα του παιχνιδιού, έχει φτάσει και στους 20, 50-30. Από την άλλη πλευρά, η πεντάδα είναι το 14, το 20, το 21, το 9 και το 3. Τώρα προς την λογική θα κληθούν να βγάλουν μια αντίδραση από τις Mavs. Από την άλλη πλευρά, οι Maniacs σίγουρα στο πρώτο πεντάλεπτο θα θέλουν να ηρεμήσουν. Πρώτο σουτ στο χώρο το 9. Να πάρουν λίγο το ρυθμό του παιχνιδιού στα χέρια τους, ώστε να μπουν με το μαξιλαράκι το οποίο έχουν και γιατί όχι και μεγαλύτερο στα τελευταία 5 λεπτά.
Πάσα έξω. Για τρεις. Άστοχο. Rebound 14. Το Κωνσταντίνου τώρα με την μπάλα στα χέρια. Σουτ μέσα απόσταση με ταμπλό. Απίστευτο καλά στο 21. Κλείνει τον Κωνσταντίνο εδώ. Κλείνει 13 τώρα. Για τους Μέρς, είναι 13 για τους Μάνιακς. Κωστόπουλος στα 9 δευτερόλεπτα. Ο εκπληκτική κίνηση φιλότερα στο χείρι, πάνω στα 15. Μάλιστα, Δημητριάδης. Κάνει το λάθος που λέει το 9, πολύ κακή σκέψη του Δημητριάδη εδώ. Μπουρογιάννης. Άστοχο, rebound το 1. Τώρα περνάει το κέντρο εδώ ο Στενάκης. Δημητριάδης. Συνεχίζει αυτός με την μπάλα στα χέρια. Θα μπει μέχρι μέσα. Και έχουμε φάουλ πάνω του που έκανε ο Κωνσταντίνου. Μάλιστα. Και δύο βολές για το 10. Μπορεί διαφορά να ξαναπέει πάλι στο 15 τώρα. Και για τον Δημητριάδη μπάλα. Έξω πρώτη. Μέσα η δεύτερη στην 14. 8,5 λεπτά για να μάθουν τον νικητή, 8,5 λεπτά για το φινάλε. Με τους Maniacs να έχουν ένα ξεκάθαρο προβάδισμα. Ωραία κίνηση εδώ. Καλά, όχι, συγγνώμη. Δύο βολές που κερδίζει το 14, Δήμο Βασίλης. Καλή και ανεύστοχης και στις δύο, να μειώσει όσο μπορείς τη διαφορά. Μέσα η πρώτη. Έξω η δεύτερη, rebound το 9. Και τώρα εδώ πέρα πίεση σε όλο το γήπεδο από τους Μέρς. Και περνάνε όμορφα το κέντρο. Και στα χέρια του Κωστόπουλη μπάλα. Να δούμε. Πάσα στη γωνία, Στενάκη προσφύση. Πάσα έξω. Πατέλης. Τέλος λοιπόν επίθεση χρόνου, λάθος εδώ από Πατέλη και Κωστόπουλο, καθώς ζήτησε την μπάλα. Μάλιστα. Φιλότερο εδώ, καλά δύο πόντων εδώ. Καλαϊτζόγλου το 3. Η διαφορά έχει πέσει στους 11 πόντους. Έχει φτάσει και στους 20. Κόβει μέσα. Ωραία ο Βυσκουλιάν. Κόψιμο του Μωρά Σίλης φυλά. Απίστευτο. Συν 11. 7 και 38 για το φινάλε. Πατέλης. Δεν βάλω στα χέρια. Και έχουμε φάουλ που κερδίζει. Άλλο ένα φάουλ που κάνουν οι Spurs. Κάτω αυτή τη φορά. Στενάκη στα χέρια του Κωστόπουλου πάντα. Μπαίνει μέχρι μέσα αριστερό lay-up. Καλά σε το ένα, απίστευτο. Κωστόπουλος, εύκολο καλάθι για αυτόν. Για να δούμε. Ας έξω καλά η Τζόγλου για 3. Άστοχο. Και κατοχή λοιπόν για Maniacs. Να δούμε. Αλλαγή τώρα για τους Μέρ βγαίνει το 20-52. Κωστόπουλος επιθετικό φάουλ. Επιθετικό φάουλ που κάνει ο Πισκουλιάν. Έχασε το μυαλό του και έχουμε time out 7 λεπτά για το φινάλε. 53-40 στην 13 για τους Maniacs. Επιστρέφουμε λοιπόν. 53-40 το σκορ. Εδώ το τέλος του παιχνιδιού. 7 λεπτά. Οι Maniacs διατηρούν ένα προβάδισμα. Προσπαθούν οι Μέρς με λίγη και με δόντια. Άστοχος εξεπαφής εδώ ο Δήμο Βασίλης. Και έχουμε φάουλ το οποίο κάνει στη διεκδίκηση του λοιπόν και κατοχή για τους Maniacs. Πολύ γρήγορη επίθεση 7 δευτερολέπτων.
άστοχο, επιθετικό rebound. Καπλό 0 και τίποτα. Rebound 23 τώρα. Ο Κωνσταντίνου θα μπει μέχρι μέσα. Φλότερ, άστοχο. 10 το έχει για Μανιάκς. Να δούμε, βιάζονται και οι Μανιάκς, δεν παίζουν με τον χρόνο. Κωστόπουλος. Μάλιστα, πάλι σε αυτόν την μπάλα. Βρίσκει φόρο. Ο Κουρογιάννης λίγο τον τράβηξε. Στο διατρίσε ο Κωστόπουλος, άστοχο. Ριμπάνω το 9. Να δούμε, κλέβει εδώ το 15. Λάθος ο Κωνσταντίνου. Κωστόπουλος θα μπει μέχρι μέσα, όχι. Να δούμε πώς το γίνει τώρα. Έχουμε 3 δευτερόλεπτα που κάνει ο... Δεν είδα ποιος το έκανε. Σκουλιά. 5 και 40, τελευταίο παιχνίδι πριν τα Χριστούγεννα των δύο ομάδων. Και εδώ στο μπασκετάκι. Για να δούμε. Έξτρα πάσα στο διατρής. Άστοχο. Κατοχή είναι για την ομάδα των Maniacs. Για να δούμε, πάσα μέσα εκπληκτική. Άστοχο, λοιπόν, 21. Έχουμε 5 λεπτά και το πήγαμε στο 5 λεπτό του παιχνιδιού. Γουρογιάννης, καλά, 2 πόντων από το 9. Ένα χτύπημα που δέχτηκε εδώ ο Κωστόπουλος, ο οποίος δείχνει να πονάει. 53-42 συν 11 για τους Maniacs. Για να δούμε, κάποια λογάκια παίζονται εδώ. Βάζονται λίγα λόγα και δύο παίκτες. Να δούμε ότι η διαιτητής κάνει κάποιες παρατηρήσεις. 5 λεπτά, 53-42, θα δούμε το φινάλε. Εδώ Νίκας και Στενάκης ανταλλάζουν κάποιες κουβέντες. Να δούμε Δημητριάδη τώρα κατεβάζει την μπάλα. Στενάκης με αυτή τα χέρια του κάθεται, να δούμε, και έχουμε φάουλ που γίνεται από τον Κουρογιάννη πάνω του. 5-42 το φινάλε, συγγνώμη, 4-52. Να δούμε, Ατέλης τώρα με την μπάλα, συγγνώμη, Κωστόπουλος από την εμφανισμό του Πατέλη. Στους μέσης απόστασης, άστοχο. Επιθετικό rebound, μόνο 15. Και στα χέρια του Πατέλη μπάλα, ο οποίος έτσι θα το δίνει στο Κωστόπουλο. 4,5 λεπτά, τώρα παίζει και με τον χρόνο. Την ομάδα των Maniacs. Παραλίγο κλέψιμο του Κουρογιάννη, το οποίο δεν ολοκληρώνεται. Το ολοκληρώνεται τελικά, κλέψιμο το 9. Νίκα, αστοχή και rebound από το 10. Στα χέρια του Κωστόπουλου τώρα η μπάλα. Θα μπει μέχρι μέσα και δύο βολές για το 10, φάουλ του Δημο Βασίλη. Διπλή αλλαγή, έξω το 9, μέσα το 3, έξω το 2, μέσα το 8. Για να δούμε τον Κωστόπουλος. Έξω η πρώτη. Μέσα η δεύτερη. Άστοχο σήμερα, αλλά τελικά
Μάνι Μάνι έχει δώσει την νίκη στην ομάδα του, άμα την πάρουν. Από Κωνσταντίνου για 3. Άστοχο. Rebound εδώ από το 1. Είναι μία ο Κωνσταντίνος τώρα. Να δούμε πατέρες και στα χέρια. Πάλι Κωνσταντίνος. Τέλης για 3. Oh! Η χαριστική βολή μάλλον. Ασίστ από το 1, καλά από το 9, τρίποντο. 42 στους 15. 3 και 30 για το φινάλε. Να μου δεύτερο λοιπόν το 14 κι άλλο. Και καλά και φόλ το 14, γρήγορη απάντηση. Αναφιστοχίσει το παιχνίδι που έχει που ήτανε. Από τον Πατέλη. Μάλιστα έγινε μπέρδεμα με τα φάουλ, τελικά αποκαταστάθηκε το θέμα που υπήρξε. Μέσα και πολύ από τον Βασίλη. Πολύ καλό σήμερα. Κωστόπουλος, εκπληκτική κίνηση. Όλη η ομάδα κυνηγάει αυτόν. Πατέλης μένει στον αέρα στο χείρι, rebound 23. Πάω ο Κωνσταντίνου, θα μπει μέχρι μέσα, floater. Κακό, rebound το 9. Και έχουμε μπει τα τελευταία 3 λεπτά, δεν νομίζω ότι αλλάζει κάτι. Βάση εικόνα του παιχνιδιού, θα δείξει. Πάνε συνέχιση double team, σουτ μέσα απόσταση, τελειώνει το κύμα Βασίλη. Το rebound παίρνει από το 23. Για να δούμε. Στου διατρεις. Μέσα από το 23, σύστα το 3. Και έχουμε time out 57-48 πλην 9, 2 και 38 το φινάλε. Για να δούμε. Στρέφουμε εδώ, 57-48 πλην 9 τώρα για τους Smurfs. Ξαναξεκινάει το παιχνίδι, 2 και 30 για το τέλος του. Πρέπει να ερεμήσουν εδώ οι Maniacs. Χάσαν λίγο την αυτοσυγκέντρωσή τους. Θα παίξουν και με το ρολόι. Άλλο το Κωστόπουλο, ξεκινάει μια επίθεση. Βρίσκει πάσα, σουτ μέσα απόστασης. Λέφτει το 21, ο Κωνσταντίνου. Λίμο Βασίλης. Καλά 2 πόντων από το 14, ασίστ 21. Και πλην 7 μάλιστα, για να δούμε 2 λεπτά για το φινάλε. Οι Smurfs πάνε να κάνουν μια εκπληκτική ανατροπή. Δεν ξέρω αν θα γίνει, αλλά το παλέψαν σίγουρα και το αφήνουν πολλά συγχαρητήρια. Είναι μη εδώ ο Πατέλης. Έχουμε μπει στο τελευταίο 1 και 50. 57-50 το σκορ. Κωστόπουλος για το συν 10. Άστοχο, επιθετικό rebound. Ναι, το 15. Απίστευτο. Κωστόπουλος ξανά με την μπάλα στα χέρια. 8 δευτερόλεπτα στο ρολόι. Και έχουμε φάουλ που γίνεται πάνω στο Κωστόπουλο και 2 βολές για το 1. Ο Μπουρογιάννης κάνει το 4ο του φάουλ σήμερα. Κωστόπουλος, να δούμε, η πρώτη. Είναι μέσα, είναι 8. Δε, και δεύτερη μέσα, 1 και 35 για το φινάλε. Μάλιστα. Πάω Κωνσταντίνου, έξτρα πάσα. Πολύ ωραία αλλαγή, σουτ για 3. Άστοχο. Μάλιστα, rebound το 1 ο Κωστόπουλος. Και νομίζω εδώ, δεν ξέρω. Άμα εξαρχίσουν στην επίθεση, λογικά το παιχνίδι δείχνει Maniacs. Πατέλης δεν την βάλα στα χέρια. Και μπαίνω στο τελευταίο λεπτό. Και έχουμε φάουλ πάνω στο Πατέλη. Αποβάλλεται με 5 φάουλ λοιπόν εδώ πέρα. Ο Μπουρογιάννης, 2 βολές το 9. 1 λεπτό για το φινάλε. Για να δούμε. Πιθανόλογο ότι δεν νομίζω ότι αλλάζει κάτι. Αστοχίζεται το Πατέλη, σε άλλη μία και πάει στους 10, σε στρογγυλό η διαφορά. Έξω και δεύτερη, πάνω το 14. Α, λίγο χάσει η κατοχή.
Βλέπετε εδώ οι Maniacs παλεύουν για όλες τις μπαλές, παρόλο που ουσιαστικά είναι μπροστά. Ας γυρίσουν πίσω καλύτερα, μην πάνε να μην δεχτούν εφηλιασμό. Ο Κωνσταντίνου δέχεται το φάουλ. Δεν του κάνει μπαλά το Φατέλη, 2 βολές για 21. Μέσα η πρώτη από τον Κωνσταντίνου. Μέσα και η δεύτερη. Να δούμε. Στα σίγουρα χέρια του Κωστόπουλη μπάλα. Πολύ ωραία πάσα να περάσει. Ο Δημοβασίλης παρενέβη αλλά η κατοχή παραμένει στα χέρια των Maniacs. Να δούμε. Και κάνει λάθος εδώ ο Πατέλης, 59-52. Έχουμε time out, 59-52, 44 δευτερόλεπτα για το φινάλε. Στρέφουμε για τα τελευταία 44 δευτερόλεπτα του παιχνιδιού. 23, 21, 3, 14 και 8. Αν με ακούτε λίγο ψευδό τώρα καθ' όλη τη διάρκεια της μετάδοσης, υπάρχει ένα θέμα τις τελευταίες μέρες που θα λυθεί. Μη σας ανησυχώ κιόλας. Αλλά ναι, αυτό ήθελα να το πω. Για να δούμε η πεντάδα των Smurfs. Ήταν η κλασική πεντάδα ήταν για τους Maniacs, η ίδια. Στις πρώτες 14 λοιπόν μετά πάω στο χοσούτ. Πετυχαίνει και καλά 2 πόντων μάλιστα. 34 έστρεψε για το φινάλε. Και φάουλ πάνω στο Κωστόπουλο γρήγορα γρήγορα και 2 βολές εκτελέσει το 1. Μάλιστα, είχαμε, δεν είχαμε σε παιχνίδι που ήταν στο 20 πήγε. Στις βολές. Δεν ξέρω αν προλαβαίνουν οι Smurfs να το γυρίσουν. Καθώς άμα ευστοχίσει ο Κωστόπουλος γίνει ένα σταθερό είναι 7. Αλλά σίγουρα κάναν τα πάντα για να γυρίσει το παιχνίδι. Έξω η πρώτη, μέσα η πρώτη, συγγνώμη. Έξω η δεύτερη, rebound το 3. Θέλει να τρέξει το Καλετζόγλου. Πάσα ωραία σου για 3. Άστο πατήρι, αμυντικό rebound το 1. Κωστόπουλος ηρεμή. Θέλεις. Θα μπει μέχρι μέσα, περασμένα. Άστοχο. Rebound το 3 πάλι, 6-54, 14 για το φινάλε, δεν νομίζω ότι αλλάζει κάτι. 8-7, Δημοβασίλης, Παπακωνσταντίνου, για 3, μέσα, ένα δεύτερο πριν το φινάλε, 60-57, να δούμε, απλέπ αναφορά. Τελειώνει το παιχνίδι, με μικρό σκορ τελικά, 60-57, νικάνει Maniacs. Σε παιχνίδι πριν τα Χριστούγεννα. Από εμάς εδώ, γεια σας!